Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΑΕΔ για 10.000 πεντάμινες θέσεις απασχόλησης κοινοφιλίου εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες. Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, Κώστας Κατεμής. Μέχρι τις 5 Νοέμβρη θα έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες με τους επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Μιλάμε για 10.000 θέσεις εργασίας που έγιναν μέσω του ΑΕΔ με το σύστημα της μοριοδότησης. Εδώ να πούμε ότι ήταν 10.000 θέσεις εργασίας και οι αιτήσεις ήταν 100.000. Υπερκαλύφθηκαν δηλαδή σε ένα ποσοστό 10 φορές απάνω, 1.000%. Είναι ένα νούμερο ασύλληπτο με την έννοια ότι καταδεικνύει το πρόβλημα ανεργίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την αναγκαιότητα για οποιαδήποτε μορφής απασχόληση, όχι εργασία, γιατί μιλάμε για πεντάμινο πρόγραμμα που έχει βγει από τον ΟΕΔ. Να τονίσω εδώ ότι το αμέσως προσεχές διάστημα έχουμε πληροφόρηση ότι θα υλοποιηθεί και άλλο ένα πρόγραμμα με 30.000 θέσεις εργασίας και αν θυμάμαι καλά στην περιφέρεια Πελοποννήσου θα αφορά γύρω στους 1.800 εργαζόμενους. Γίνανε οι αιτήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΕΔ. Ήδη τελείωσε το πρόγραμμα ή η ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητων. Τώρα περιμένουμε να δημοσιευθούν και στη συνέχεια να εκτελεστεί το πρόγραμμα, να γίνει η απορρόφηση από Δήμους και από Περιφέρεια των εργαζομένων που προβλέπει για κάθε Δήμο και για κάθε περιφερειακή ενότητα. Ναι, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Καταδεικνύει το πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η ανεργία, όσο και αν θέλουν κάποιοι να λένε ότι ζούμε σαν ξεστόρι, μόνο έτσι δεν είναι. Γιατί αν υπολογίσει κάποιος ότι περί τις 1.200 με 1.300 θέσεις εργασίας χάνονται την ημέρα σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ζούμε περίοδο και εποχές ανάπτυξης. Μόνο τέτοια δεν είναι. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα τελευταία 4 χρόνια η αγορά έχει στερεύσει από μετρητό, οι πολιτικές αυτές μας έχουν οδηγήσει εδώ που οδήγησαν και δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι για ένα πεντάμινο πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας έχουμε 100.000, επαναλαμβάνω, αιτήσεις υποβολής. Είναι λυπηρό, αλλά είναι πραγματικό. Δείχνει ακριβώς το πρόβλημα.